Λοιπόν, γεια σας και από μένα, Σκουλάτος Νίκος ονομάζομαι, στέλεχος του ΡΟΤ ΣΕΛΑΜΕΤ για το μεταφορικό ισοδύναμο. Δυστυχώς, ο κύριος Νικολόπουλος που ερχόταν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Ψηφιακής Πολιτικής δεν μπόρεσε να έρθει, οπότε θα σας πω εγώ γρήγορα για τους επιβάτες κάποια πράγματα. Θα σας πω για τις επιχειρήσεις που είναι και το κύριος κομμάτι που ασχολούμαι και θα σας πω και κάτι για τα καύσιμα. Τώρα, απλώς λίγο για να σφιγμομετρήσω. Εσάς τι σας ενδιαφέρει, μπορώ να δώσω λίγο παραπάνω βάση, αφού είστε εδώ και θα κάνετε και ερωτήσεις μετά. Σας ενδιαφέρει το επιβάτης, επιχείρηση, καύσιμα. Επιχείρηση, καύσιμα. Επιχείρηση, καύσιμα. Ωραία. Θα σας βάλω ένα βιντεάκι το οποίο είναι το σπότ που θα ξεκινήσει να προβάλλεται στις τηλεοράσεις. Να πάρετε μια εικόνα και μια γεύση για τους επιβάτες και τις επιχειρήσεις. Και μετά θα σας κάνω μια στιγμή να φάω για τα δύο. Μεταφοράς για την ίδια απόσταση. Δικαιούχοι είναι
Λοιπόν, όπως είδατε, το βίντεο ήταν για τους εργάτες και τις επιχειρήσεις, κάποια γενικά πράγματα. Τώρα, να σας πω ότι τα κύτταρα είναι πλέον ως μεσή στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Υγείας και Νησιωτικής Πολιτικής και βεβαίως εφαρμόζεται και εδώ το μεταφορικό ισοδύναμο. Γίνεται αξιοποίηση των εθνικών πόρων, καθώς η πολιτεία είναι αποφασισμένη να στηρίξει ένα πλέγμα παρεμβάσεων που συνθέτουν την ιστορική πολιτική και δεν περιορίζονται στα συστηματοδοτούμενα έργα. Η σύνδεση του νησιού με τη στεριά με καράβι και βεβαίως με τον Πειραιά παραμένει πρωταρχικό μέλημα της πολιτείας. Εδώ πέρα θα σας πω ακριβώς τα ποσά που μου έχουν στείλει από τους επιβάτες, εάν επιθείτε εισιτήριο, πόσα χρήματα θα πάρετε. Το ύψος του Ανικό, που είναι ουσιαστικά το αντιστάθμισμα νησιωτικού κόστους, για τις διαδρομές Κύθηρα Πειραιάς με συμβατικό πλοίο, το κόστος είναι 25 ευρώ, παίρνετε πίσω περίπου 6 ευρώ, 23%. Με καμπίνα κοστίζει 30 ευρώ, παίρνετε πίσω περίπου τα 11, 36%. Κύθηρα Γήθιο, για όποιον ενδιαφέρεται, κόστος 13 ευρώ, παίρνει πίσω τα 7, 55% επιστροφή. Κύθηρα Αντικύθηρα, κόστος 8 ευρώ, παίρνει πίσω τα 3 ευρώ. Κύθηρα Νεάπολη Λιών, κόστος 12,5 ευρώ, Ανικό 10 ευρώ. Περίπου 80% επιστροφή. Και Κύθηρα Χανιά, το Βαστέρι Κισάμου, κόστος 15 ευρώ, παίρνει πίσω τα 5,5 περίπου ευρώ. Μέχρι το καλοκαίρι θα έχει ξεκινήσει και η επιδότηση αεροπορικών εισιτηρίων για Αθήνα με Ανικό. Ανικό είναι η χρηματοδότηση που θα παίρνετε πίσω, που δεν θα ξεπερνά εκείνο το ακτοπλοϊκό για Πειραιά. Οπότε καλύψαμε και τα αεροπορικά για τους επιβάτες, ενώ σε αυτό που θα πούμε σήμερα. Επίσης, μεταφορικό καυσίμων. Με ενημέρωσαν ότι υλοποιείται, βρίσκεται σε τελικό στάδιο και περίπου η επιδότηση για τα κύτταρα θα είναι στα 18,2 λεπτά το λίτρο. Εγώ είμαι εδώ για τις επιχειρήσεις, απλά αυτά που τα στείλανε επειδή μπορούσαν να παρευρεθούν και σας τα μοιράζομαι μαζί σας. Μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις αν θέλετε, οπότε δεν έχω πρόβλημα σε ερωτήσεις σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, θα σας πω λίγα πράγματα για το μεταφορικό ισοδύναμο για τις επιχειρήσεις. Θα σας δείξω το πληροφοριακό με τρεις διαφάνειες, δεν θα κουράσω καθόλου. Και από εκεί και πέρα, ό,τι σας ενδιαφέρει, το συζητάμε. Το μεταφορικό ισοδύναμο, ουσιαστικά σαν δράση, επιθυμεί να μειώσει το κόστος των νησιών, να εξισώσει δηλαδή το κόστος μεταφοράς ανάμεσα σε νησιά και υπηρετική χώρα. Όπου υπάρχει συμμεταφορά θάλασσα, επεμβαίνει το μεταφορικό και το ποσό αυτό επιδοτείται. Μπαίνει κατευθείαν στην τράπεζα. Από 1η-1η του 19, το μέτρο εφαρμόζεται στο σύνολο των νησιών της χώρας, εκτός Κρήτης, Λευκάδας και Εύβοιας. Το μέτρο τρέχει από το 18, για το 19, 20 και 21 έχει 75 εκατομμύρια κάθε έτος να δώσει ως χρηματοδότηση σε εσάς πίσω. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Προοπτική του μέτρου είναι να μην σταματήσει το 21, αλλά να παραμείνει, όπως μας λένε, για πάντα. Σημαντικό επίσης είναι ότι δεν είναι χρηματοδοτούμενο. Η δημόσια δαπάνη προέρχεται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η παρούσα δράση χρηματοδοτείται από το Foodway του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Υγείας και Νησιωτικής Πολιτικής και ως φορέας διαχείρισης είναι ο ΕΦΕΠΑΕ, όπου εμείς είμαστε εταίρος του, έχουμε την αποκλειστική αρμοδιότητα Αττικής, Βορείου, Νοτίου Αιγαίου, το μεταφορικό βέβαια είναι Αττική, έχει όλα τα νησιά του Αιγαίου. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε αρμόδιοι για το νησί σας και μιλάτε με εμάς οτιδήποτε χρειάζεστε. Το οτιδήποτε χρειάζεστε, αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, μπορεί να έχετε όχι μόνο απορίες, μπορεί να έχετε προτάσεις για το μεταφορικό ισοδύναμο, μπορεί κάτι να σας καλύπτει και να θέλετε να το μοιραστείτε. Επειδή το πρόγραμμα μόλις βγήκε από την καθολική εφαρμογή, που ήταν από 1η Ιουλίου του 2018 και τελείωσε το 2019, ήταν πιλωτική εφαρμογή, φτιάχτηκε πολύ, το σύστημα έχει χαθεί το 0
βελτιώθηκε πολύ χάρη σχόλια δικά σας, εσάς και άλλων ιστοτών. Οπότε γενικότερα είναι ανοιχτό για βελτιώσεις και δεν υπάρχει κανένα θέμα στο να μιλάτε αυτό που θέλετε να σιγά σιγά να ξεκινήσει και να ενσωματώνει όταν δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Λοιπόν, οι επιχειρήσεις, τι τυπικές προϋποθέσεις πρέπει να έχουν για να μπορούν να συμμετέχουν. Να έχουν έδρα σε νησί, να θέτουν τουλάχιστον ένα επιλέξιμο CAD, να έχουν τζίρο μέχρι 40 εκατομμύρια. Στο Αιγαίο, προς το παρόν, καμία δεν το ξεπεράσει 40 εκατομμύρια, άρα είναι όλες. Συγγνώμη, στο Αιγαίο, στο Ιόνιο. Να είναι ενεργείες μέχρι τη στιγμή που πληρώνονται και αυτό είναι σημαντικό να είναι εγγεγραμμένες σε νησιωτικό επιμελητήριο. Δηλαδή να έχουν αριθμό γεμί. Πολλές επιχειρήσεις μας λένε ότι δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στο γεμί. Κανένα πρόβλημα, αλλά η δράση επιθυμεί, ως τυπική προϋπόθεση μάλλον, πρέπει να έχει αριθμό γεμί για να μπορεί να πάρει την αποδοχή από τη δράση. Οι ανώτερες προϋποθέσεις πρέπει να απαιτούνται στο σύνολό τους. Ποια παραστατικά μπορούν να επιδοτηθούν για τη μεταφορά? Είναι η φορτωτική, είναι το τιμολόγιο δελτίου αποστολής που έχει διακριτή επάνω τιμολόγηση για το μεταφορικό κόστος και ο ναύλος ιδιόκτητο του επαγγελματικού οχήματος. Το κατόφλι μεταφορικού σου δυνάμου, όπως είπαμε, είναι το ποσό που θα κατέβαλε για μεταφορά στην ίδια απόσταση η ωφελούμενη μονάδα, εάν διέμενε ή είχε την έδρα της στην υπηρετική Ελλάδα. Το αντιστάθμισμα νησιωτικού κόστους είναι όλο το υπόλοιπο κομμάτι από το κατόφλι μεταφορικού σου δυνάμου, το οποίο προκύπτει λόγω παραβολής θάλασσας, όπως είπα στην αρχή, και αυτό επιδοτείται στο 100% του. Το επιπλέον δηλαδή λόγω θαλάσσιας παραβολής. Δεν θεωρείται επιλέξιμος ο ΦΠΑ, δεν θεωρούνται επιλέξιμες μεταφορές εκτός Ελλάδας. Στην περίπτωση, ας πούμε, τώρα παίρνω την ευκαιρία με την κυρία που μας είπε ότι θα κάνει εξαγωγή, μπορεί να επιδοτηθεί το κόστος σας μεταφοράς από τα κύθυρα μέχρι, ας πούμε, το τελωνείο, εντός ελλαδικού χώρου. Από τα κύθυρα μέχρι το τελευταίο κομμάτι που είναι Ελλάδα. Όταν ξεφύγετε από Ελλάδα, δεν μπορείτε να επιδοτηθείτε. Αλλά για το μέχρι Ελλάδα μπορείτε να επιδοτηθείτε. Άρα λοιπόν να γίνω και λίγο πιο πρακτικός όταν φτάσει αυτή η ώρα. Το μεταφορικό σας κόστος θα πρέπει να το σπάσετε κάπως που αφορά το ελληνικό κομμάτι, σαν τιμολόγηση για να μπορείτε να επιδοτηθείτε. Και το υπόλοιπο, η υπόλοιπη τιμολόγηση προς τα έξω. Το σύνολο των παραστατικών που θα θετηθούν για το μεταφορικό σου δύναμο επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο μέχρι την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Θα δούμε πότε είναι οι συγκεκριμένες περίοδοι υποβολών. Για τη δαπάνη του ναύλου επαγγελματικού οχήματος θα πρέπει οι δικαιούχοι να κρατάνε στην άκρη ένα τουλάχιστον δελτίο αποστολής για να μπορούν να τεκμηριώνουν ότι το επαγγελματικό όχημα κινήθηκε για να εξυπηρετήσει το δραστηριότητα της επιχείρησης και τον επιλέξιμο κάτω. Τώρα, χοντρικά το μεταφορικό σου δύναμο των επιχειρήσεων είναι σε τρία βήματα. Αίτηση συμμετοχής, αίτηση χρηματοδότησης και η καταβολή της χρηματοδότησης στην τράπεζα. Η αίτηση συμμετοχής, οι δικαιούχοι μπαίνουν όλη τη διάρκεια του χρόνου, όποτε επιθυμούν, στο μεταφορικοσοδυναμο.gr κάτω δεξιά, θα σας το δείξω μετά που είναι για τις επιχειρήσεις, γιατί κάτω αριστερά είναι για τους επιβάτες. Πηγαίνει λοιπόν κάτω δεξιά για τις επιχειρήσεις, βάζει κωδικούς τάξης επιχείρησης και επιλέγει να κάνει αίτηση συμμετοχής. Φορτώνουν τα στοιχεία όλα αυτόματα της επιχείρησης από το TaxisNet και... Και αφού φορτώνουν τα στοιχεία, ο δικαιούχος συμπληρώνει μόνο 6 πεδία και του βγάζει επιτόπου αν είναι επιλέξιμος ή όχι. Αυτό σημαίνει επιτόπου και αυτόματα. Εφόσον είναι επιλέξιμος, μπορεί να προχωρήσει αμέσως στο δεύτερο βήμα, το οποίο δεύτερο βήμα είναι η αίτηση χρηματοδότησης. Δηλαδή, να καταθέσει και να του βγει πόσο θα πληρωθεί και να την υποβάλει. Η αίτηση χρηματοδότησης είναι ανοιχτή επίσης ολόκληρο το χρόνο πια, για να μην υπάρχει στενότητα χώρου στην καταχώρηση των παραστατικών. Δηλαδή, ο λογιστής ή ο δικαιούχος μπαίνει όποτε θέλει, κάνει έναρξη και καταχωρεί παραστατικά με το δικό του τέμπο και χρόνο
Και αφού τα καταχωρήσει, μπορεί να υποβάλει έως 3 συγκεκριμένες περιόδους στον χρόνο, ανά τετράμινο. Αυτές οι περίοδοι είναι Απρίλιος με αρχές Μαΐου, εκεί μέσα μπορεί να ξεκινήσει να κάνει την υποβολή της αίτησής του, δηλαδή να λάβει δικαίωμα να πάρει την επιχορήγηση, με λίγα λόγια την επιχορήγηση. Σεπτέμβριο με Οκτώβριο είναι η δεύτερη, αρχές Οκτωβρίου. Και Ιανουάριο με αρχές Φεβρουαρίου είναι η τρίτη και τελευταία, που είναι πια του επόμενου χρόνου, αλλά αφορά τα περιστατικά όλου του προηγούμενου έτους. Δηλαδή στην πράξη, για να κάνω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Έχουμε 2019. Τώρα σε λίγο, σε 3-4 μέρες, θα ξεκινήσει η δυνατότητα υποβολής θετήσεων χρηματοδότησης. Οι δικαιούχοι θα βάλουν παραστατικά το πρώτο τετραμήνο τους. Μέχρι να υποβάλουν θα πρέπει να είναι και εξοπλισμένα. Και θα πάρουν κάποια χρήματα. Η επόμενη δυνατότητα να το κάνουν αυτό είναι αρχές Σεπτεμβρίου, Σεπτέμβρη με αρχές Οκτωβρίου να υποβάλουν κάποια χρήματα. Και από 1η-1η έως 15 Δευτέρου του 2020 πια θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αυτές τις χρηματοδότησεις με φορτωτικές που θα αφορούν όλο το 2019, το προηγούμενο έτος, δηλαδή αυτό που τρέχουμε τώρα. Εάν έχετε ξεχάσει κάτι στο πρώτο τετράμινο ή στο δεύτερο, εάν κάτι δεν έχει εξοπλιστεί και εξοπλιστεί μετά, μπορείτε να το βάλετε σε επόμενες αίτησεις χρηματοδότησης. Η τελευταία που μπορείτε να το κάνετε αυτό για κάθε έτος είναι αυτή που είναι τον Ιανουάριο του επόμενου. Η αίτηση χρηματοδότησης στο πληροφοριακό σύστημα είναι καταχώρηση παραστατικών μεταφοράς. Η επισύναυση είναι προαιρετική πια των παραστατικών σε ηλεκτρονική μορφή. Τι σημαίνει προαιρετική? Σημαίνει ότι αν θέλετε, δεν τα επισυνάπτετε. Απλώς αν επιλέξετε να μην τα επισυνάψετε, θα βάλετε μία πρόταση με αντιγραφή και επικόλαση που εγώ το έχουμε βάλει στο πληροφοριακό σύστημα να το δείτε, για να συμπληρώσετε τα στοιχεία της εξόπλισης. Αφού ολοκληρωθεί το κομμάτι της καταχώρησης των παραστατικών, θα συμπληρώσετε ένα πίνακα ενισχύσεων de minimis, του ελέγχου ώρας δηλαδή. Είναι 4 bullets, δεν είναι κάτι που θα δούμε, και μετά οριστικοποιείτε την αίτηση. Οριστικοποιείτε την αίτηση σημαίνει ότι σας έχει υπολογιστεί αυτόματα το ποσό που θα λάβετε σαν χρηματοδότηση και το περιμένετε να μπει στο λογαριασμό σας. Όταν ολοκληρωθεί η προθεσμία των υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης, εμείς σαν Ελανέτε ΦΠΑΕ παίρνουμε όλες τις επιχειρήσεις που υπέβαλαν στο σύνολό τους, βγάζουμε ένα δείγμα το οποίο μένει στην άκρη για λίγο και όλοι οι υπόλοιποι με έναν απλό έλεγχο όρεξης και από τη μεριά μας πάνε για πληρωμή. Τώρα, όσοι εκλεγούν στο δείγμα για το διοικητικό έλεγχο, θα ελέγχουμε εμείς σαν ΕΛΑΝΕΤ ή οι άλλοι μας εταίροι σαν ΕΦΠΑΕ, και βλέπουμε αν έχουν επισυναθεί τα αρχεία. Ό,τι δεν έχει επισυναθεί, το ζητάμε με μια επιστολή, χωρίς προθεσμία. Μας στέλνει, αυτό που ζητάμε είναι το σύνολο των παραστατικών που ετούνται, τιμολόγηση και εξόπληση, αντίγραφο εντύπου ε3 πρόσφατο και το σύνολο των λογιστικών καταχωρήσεων. Τώρα, μας τα στέλνει ο δικαιούχος ηλεκτρονικά και τα ελέγχει κάποιος αρμόδιος ελεγκτής. Εάν βρει ότι κάτι δεν έχει προσκομιστεί, ζητάει με δεύτερη επιστολή εκκρεμωτήτων, όπως τη λέμε, που είναι επίσημη, αλλά έχει τακτοποιήσει 5 ημέρες ό,τι εκκρεμότητα υπάρχει. 5 αναλυτικά τι εκκρεμότητα υπάρχει. Το πενταήμερο, επειδή ακόμη είναι, δείχνουμε μια ανεκτικότητα, προκειμένου να βοηθήσουμε στους δικαιούχους, δεν τους βγάλουμε εκτός για το πενταήμερο. Απλώς αυτό που συμβουλεύω όσους μπουν, ειδικά αυτούς που έχουν πολλά παραστατικά μπορούν να υπάρξουν αποκηρύσεις, όταν τα καταχωρείτε, τα ηλεκτρονικά αρχεία κρατήστε τα σε ένα USB στικάκι ή σε έναν φάκελο στον υπολογιστή κάπου, ώστε αν παίζετε στο δείγμα και σας ζητηθούν, να μην τρέχετε τελευταία στιγμή και αγχώνεστε χωρίς κανένα λόγο. Αφού λοιπόν ο διοικητικός ολοκληρωθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή, επίσης βγαίνει το ποσό της χρηματοδότησης και αυτές οι επιχειρήσεις μπαίνουν στο καλάθι με τις επιχειρήσεις που πληρώνονται σταδιακά. Επειδή οι επιχειρήσεις είναι πολλές που πληρώνονται αυτόματα,
η εντολή πληρωμή για να αντακτά διαστήματα με κάποιες επιχειρήσεις μαζί. Δεν μπορούν όλες μαζί να πληρωθούν. Είναι μεγάλος όγκος. Αλλά υπάρχουν τακτικές συντολές πληρωμής. Για τις εξοπλίσεις των δαπανών, πέραν του ότι πρέπει να είναι εξοπλισμένες οι φορτωτικές, όπως είπαμε, επιταγές μεταχρονολογημένες δεν είναι αποδεκτές. Θα πρέπει οι επιταγές, εφόσον χρησιμοποιηθούν ως μέσο εξόπλισης, να είναι εξοπλισμένες, δηλαδή να συνοδεύονται με κίνηση λογαριασμού που έχει την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Και οι επιταγές τρίτων δεν είναι καθόλου επιλέξιμες από την δράση. Άλλο τρόπο πληρώμης αποδεκτή εννοείται είναι τα μετρητά, κάτω από 500 ευρώ αναφορτωτική καθαρή αξία και βεβαίως η κατάθεση ή εν πάση περιπτώσει η πληρωμή μέσω τραπεζικού ιδρύματος. Αυτή τη διαδικασία την είπαμε, πώς είναι η πληρωμή. Απλώς εδώ να τονίσω ότι δεν απαιτείται προσκόμιση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημερωτήτων για την καταβολή της χρηματοδότησης. Αφού υποβληθείτε εσείς και περάσετε τον άγχος όρεξης, εσείς φροντίζετε δύο πράγματα να έχετε. Σωστό IBAN, πολύ σημαντικό, να είναι της επιχείρησης, με δικαιοχρόνια την επιχείρηση, και τα στοιχεία, τηλέφωνο και email που θα καταχωρήσετε στην αίτηση να είναι όχι απλώς σωστά, να αντιστοιχούν σε κάποιο άτομο που τα βλέπει. Είναι σημαντικό. Γιατί άμα σας στέλνουμε κάτι, μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με τη σώρευση, να έχουμε μια ερώτηση, οτιδήποτε, να θέλουμε να σας βρούμε για διοικητικό έλεγχο, να μπορούμε να έχουμε ένα τηλέφωνο το οποίο είναι σωστό και να το σηκώσει κάποιος άνθρωπος. Το τελευταίο κομμάτι που θα πω από ας πούμε τη θεωρία είναι ότι επειδή αυτή η δράση ουσιαστικά η χρηματοδότηση εκταμιεύεται κατά δήλωση του δικαιούχου, δηλαδή μπαίνετε στο σύστημα, ό,τι δηλώσετε, συνήθως παίρνετε, αν δεν πέσει στο δείγμα, είναι αυτόματο. Θέλει πολύ προσοχή στο τι καταχωρείτε. Μπορεί, δεν λέω ότι με κακή, δεν το λέμε με κακή έννοια, αλλά μπορεί λόγω για σύνδεση να πληκτρολογηθούν λάθος τα δεδομένα. Έχουμε πάρα δύο τρεις ελέγχους οθότητας, να σας βοηθούν συμβουλευτικού χαρακτήρα ότι κάτι μάλλον δεν πάει καλά. Απλά να το ελέγχετε. Γιατί το λέω αυτό. Εάν πέσετε σε δημοτοληπτικό έλεγχο και δούμε ότι υπάρχει, ας πούμε, κακόβουλη πρόθεση καταχώρησης τα δεδομένα, έχουμε το δικαίωμα να πάμε προς τα πίσω τον έλεγχο, αν έχουν υπάρξει άλλες πληρώμες του μεταφορικού σου δυνάμου, ή προς τα μπροστά, με το να περιλαμβάνεται αυτή η επιχείρηση συνέχεια στο δείγμα ή ενδεχομένως και να αποκλειστεί, αν είναι πολύ εκτεταμένο το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει. Αυτό απλά το αναφέρω. Αυτό που ευχαριστώ την προσοχή σας είναι απλά στη σωστή καταχώρηση. Τίποτα παραπάνω. Ό,τι βλέπετε εννοώ, να καταχωρείτε. Πληροφορίες μεταφορικοισοδύναμο.gr έχει και τηλέφωνα επικοινωνίας για επιβάτες και επιχειρήσεις. Έχει και συχνές ερωτήσεις απαντήσεις για τις επιχειρήσεις 27 πολύ βοηθητικές. Τηλέφωνο Ελανέτ, όπως το βλέπετε, 216-211-30, 6 άτομα απαντούν συνεχώς σε τηλέφωνα. Και το info@mypapakelanet.gr το απαντάω εγώ προσωπικά. Επίσης, να σας πω ότι για πρακτικούς λόγους, εάν έχετε φορτωτικές από και προς τον ίδιο προορισμό, δηλαδή ας πούμε Κύθρα Πειραιά, και έχετε 100 φορτωτικές, ή Πειραιά Κύθρα, το ίδιο. Εάν έχετε 100 φορτωτικές, δεν είναι ανάγκη να κάνετε 100 καταχωρήσεις στο σύστημα. Μπορείτε να κάνετε συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ο προμηθευτής, δηλαδή ο μεταφορέας είναι ο ίδιος και το δρομολόγιο είναι το ίδιο, Πειραιάς Κύθρα, Κύθρα Πειραιάς εννοείται το ίδιο, μπορείτε να κάνετε άκρηση καθαρή μεικτή αξία και άκρηση τα μεταφερόμενα είδη. Πόσα δεν τα μεταφέρετε σε 100 φορτωτικές, 50. Θα συμπληρώσετε 50. Θα το δούμε σε λίγο ακριβώς. Αυτό βοηθάει πολύ αν έχετε ήδη εσείς μεταφορικές να γλιτώνετε 100 φορές το ίδιο πράγμα. Να καταχωρείτε. Κάντε μια συγκεντρωτική, επισυνάπτετε το Excel, ένα Excel, μια λίστα, οτιδήποτε. Απλώς κρατάτε εννοείται κάποιες τις φορτωτικές. Άμα πέσετε σε δημοτοληπτικό, θα χρειαστεί να το προσκομίσετε τις φορτωτικές. Αλλά σαν καταχώρηση είναι πολύ πολύ πιο απλή με αυτόν τον τρόπο. Τώρα θα σας δείξω πολύ γρήγορα το πληροφοριακό σύστημα για να έχετε μία εικόνα πώς είναι και αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε συγκεκριμένα και να το ξαναδούμε.
επιχειρήσεων. Απλά τονίζω ότι μιλάμε για τις επιχειρήσεις των μεταφορικών. Αυτό είναι το site και των επιβατών και επιχειρήσεων μεταφορικοσοδυναμων.gr. Στο δεξιό κομμάτι που βλέπετε το μελάκι το κόκκινο προς τα κάτω είναι το κομμάτι για τις επιχειρήσεις. Κάτω υπάρχει το κουμπί είσοδος. Πατώντας εκεί ή εγγραφή, αν δεν έχετε κάνει, θα φορτώσει να κάνετε. Και αφού βάλετε τους κωδικούς τα AccessNet, μπορείτε, της επιχείρησης, μπορείτε να κάνετε εγγραφή και αίτηση συμμετοχής. Πατώντας το κουμπάκι που είναι στο κίτρινο κύκλο. Βάζετε τρία tip, είναι εξοδοτήσεις και υπεύθυνη δήλωση. Τυπικά, το βασικό και το χρήσιμο σε αυτό το κομμάτι είναι ότι εδώ που έχω το βελάκι που λέει οικία, είναι ενεργός σύνδεσμος και κάθε φορά είναι η οικία που ισχύει, δηλαδή η πρόσκληση της δράσης που ισχύει κάθε φορά κατόπιν τροποποιήσεων, είναι δηλαδή τελευταία και η έγκυρη, μπορεί να σας λύσει οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε οποιαδήποτε στιγμή. Μετά, αφού κάνετε τα τρία τικ, αποδοχή και συνέχεια, και όπως είπαμε, φορτώνει η αίτηση συμμετοχής είναι αυτή ακριβώς που βλέπετε, εσείς συμπληρώνετε μόνο τα κίτρινα, που είναι με κίτρινη σημείωση. Αφού τα συμπληρώσετε, από κάτω βλέπετε επί τόπου με πράσινο χρώμα είναι οι CAD που φορτώνουν τις επιχείρησεις αυτόματα από το τάξιμο. Ο κάθε πράσινος κωδικός υπονοεί ότι είναι επιλέξιμος αυτός ο κωδικός για να κάνετε αίτηση για το μεταφορικό σου δύναμο. Εάν έχετε κάποιον μη επιλέξιμο κωδικό, εμφανίζεται κόκκινος. Αυτό υπονοεί ότι φορτωτική που μεταφέρατε πράγματα για κόκκινο CAD δεν μπορεί να επιδοτηθεί, να χρηματοδοτηθεί μάλλον. Όσο έχετε, άμα έχετε τουλάχιστον ένα πράσινο κωδικό αριθμό δραστηριότητας, είστε επιλέξιμος για τη δράση. Οπότε πατώντας, εδώ που λέει εκτύπωση θα σας λέει υποβολή της αίτησης, πατάτε. Από εκεί και μετά το κουμπί γίνεται εκτύπωση, μπορείτε οποτεδήποτε να εκτυπώσετε την αίτηση συμμετοχής, αλλά το σημαντικό είναι ότι εδώ πάνω που βλέπετε παίρνετε τον αριθμό MAN. Ο MAN είναι ο μοναδικός αριθμός μεσοδικής επιχείρησης και είναι το χαρακτηριστικό νούμερο για εσάς και την δράση. Τελειώσαμε την αίτηση συμμετοχής. Επιτόπου αν είστε επιλέξιμοι, κάνετε αίτηση χρηματοδότησης. Το διπλανό, η διπλανή καρτέλα που βλέπετε, εδώ κάτω αριστερά που δείχνουμε το ποντίκι, όταν δεν έχετε κάνει αίτηση, σας βγάζει μία νέα αίτηση χρηματοδότησης, πατάτε το κουμπί και επιτόπου βγαίνει μία γραμμή που γράφει σε επεξεργασία όπως βλέπετε, και δεξιά που είναι ο κίτρινος κύκλος, έχει το κουμπί διαχείριση που μπορείτε να μπείτε στην αίτηση και να κάνετε την καταχώρηση ουσιαστικά των παραστατικών. Να τα παραστατικά, με το που πατήσετε αυτό το κουμπάκι που σας έδειξα, τα πρώτα τα στοιχεία της επιχείρησης φορτώνουν αυτόματα. Μπορείτε μόνο αν θέλετε να διορθώσετε κάτι εκεί, όπως είναι όνομα νομίμου προσώπου, IBAN, τηλέφωνο επιχείρησης, εάν έχει αλλάξει όλο αυτό. Αλλιώς φορτώνετε ότι είχατε βάλει στην αίτηση συμμετοχής. Και στη δεύτερη καρτέλα στα παραστατικά, ξεκινάτε και κάνετε εισαγωγή των παραστατικών. Είτε αριστερά εδώ, που έχω το ποντίκι, προσθήκη ναύλου επαγγελματικού οχήματος, είτε προσθήκη τιμολογίου ή φορτωτικής. Δύο επιλογές είναι. Θα υπάρξουν περιπτώσεις ίσως για τα ασυνόδευτα δεματάκια τα μικρά, που μπορεί να στέλνετε τα κίτρινα στον Πειραιά, επειδή τα στέλνετε ασυνόδευτα με το πλοίο, λέω εγώ, σας βγάζουν έναν ναύλο, γιατί είναι εισιτήριο, αλλά επειδή είναι ασυνόδευτο το δέμα, αυτό το ναύλο το περνάτε σαν φορτωτική. Τελείως πρακτικό αυτό. Σας λέω, άμα το συναντήσετε θα το καταλάβετε. Δύο σημαντικά κομμάτια εδώ πέρα. Στα παραστατικά, αφού τα καταφορείτε ένα-ένα, επί τόπου, εδώ πέρα, σε αυτή τη στήρη που λέει χρηματοδότηση, σας βγάζει πόσα χρήματα δικαιούστε να πάρετε για τη φορτωτική που μόλις καταχωρήσατε. Ας πούμε, η δεύτερη λέει 200 ευρώ πλήρωσε καθαρή αξία ο κύριος αυτός, για 313 χιλιόμετρα απόστασης θα πάρει πίσω 109,23. Επιτόπου το ξέρει. Οπότε, αντρίζοντας όλα τα παραστατικά, στο τέλος βγαίνει ένα σύνολο που ξέρει ο δικαιούχος υποβάλλοντας πόσα περιμένει στην τράπεζα. Αφού κάνουμε την καταχώρηση των παραστατικών, συγγνώμη, εδώ να σας πω, αυτή είναι η μάσκα, πώς φαίνεται ένας ναύλος επαγγελματικού οχήματος, τι σημαίνει πώς φαίνεται, τι πρέπει να συμπληρώσετε. Αριθμό, ημερομηνία, προμηθευτής, είναι ο μεταφορέας, δηλαδή το καράβι, ναυτική εταιρεία, ναυτιλιακή, άφημη, αξία χωρίς και με ΦΠΑ, παρατηρήσεις αν θέλετε,
Το σημαντικό είναι λιμάνι αναχώρησης και λιμάνι προορισμού, κύτταρα Πειραιάς, ας πούμε. Αριθμός κυκλοφορίας είναι το ιδιόκτητο επαγγελματικό όχημα που, πατώντας πάνω κλικ, φορτώνει πινακίδες από το TaxisNet ό,τι έχετε σαν φορτηγό στην επιχείρησή σας και μόνο για αυτά μπορείτε να δείτε τον άβλο. Και προσθήκη αρχείου για την εξόφληση, εάν θέλετε να την επισυνάψετε. Εάν δεν την επισυνάψετε, αντιγραφή και επικόλυση ένα κομμάτι που θα σας δείξω στο πληροφοριακό φαίνεται σε αυτό εδώ το πεδίο. Που ουσιαστικά λέει τρόπος πληρώμης με τίτα, ημερομηνία παραστατικού εξόφλησης αυτή και ποσό εξόφλησης. Και πατάτε αποθήκευση. Αυτό είναι ο ναύλος. Η φορτωτική έχει παρόμοια στοιχεία πάνω με τον ναύλο, απλώς εδώ εισάγεται άλλη μία έννοια της επιλέξιμης αξίας. Η επιλέξιμη αξία συνήθως είναι ίση με την καθαρή αξία του παραστατικού. Απλώς επειδή μπορεί μια φορτωτική πύχη να μεταφέρει και ζωγραφές και φρυγανίες, λέω εγώ τώρα για την εστίαση που μπορεί να έχει επιχείρηση, να μην είναι επιλέξιμο σκάρ, οπότε δεν μπορεί να δει το μεταφορικό κόστος των ζωγραφών ο δικαιούχος και μπορεί να δει μόνο το κόστος, ας πούμε, των φρυγανιών για την εστίαση που είναι επιλέξιμο σκάρ. Οπότε, σαν επιλέξιμη αξία, βάζει μόνο το κόστος μεταφοράς που είχαν οι φρυγανιές, ας πούμε για τον επιλέξιμο κάρ. Αυτό είναι το νόημα της επιλέξιμης αξίας. Τόπος αναχώρησης, τόπος προορισμού. Εδώ πέρα τα νησιά παίζουν με νησί, δηλαδή φαίνεται το νησί, το λιμάνι τους. Ενώ ο τόπος όταν είναι η πυροτική χώρα στην Ελλάδα, π.χ. Αθήνα, Πειραιάς, παίζει με περιφέρεια. Οπότε μην μπερδευτείτε εάν ψάχνετε κάποιο νησί, μάλλον κάποιο μέρος στην υπηρετική χώρα και το βρίσκετε, θα το πηγαίνετε με περιφέρεια, δηλαδή με νομό. Π.χ. Πειραιάς, Λαύριο, Ελευσίνα, Ραφίνα, ας πούμε, είναι νομός Αττικής. Και το πιο βασικό από όλα τα κομμάτια που συνήθως γίνονται και τα λάθη, είναι εδώ πέρα αυτά τα τρία. Είναι τα δέματα, οι παλέτες και το βάρος χίδιν. Είναι οι τρεις συνιστώσεις που παίζει ο τύπος πίσω από το πληροφοριακό σύστημα και για κάθε φορτωτική εδώ συμπληρώνεται πόσα δέματα μεταφέρατε, 1, 2, 5, 10 ή αν μεταφέρετε κάποιες παλέτες, εδώ μπορεί να μεταφέρετε και τα δύο. Υπάρχουν φορτωτικές που λένε εγώ μετέφερα και 5 δέματα και 2 παλέτες. Συμπληρώνεται και τα δύο, καλή ώρα. Και αν υπάρχει και κάποιο βάρος χίδιν, δηλαδή χήμα, χαλίκια, σιτηρά, διάφορα, θα συμπληρώνεται σε κιλά στο τρίτο, στο από κάτω. Αυτά εδώ τα δύο που βλέπετε, που είναι το συνολικό βάρος των μεταφερόμενων δεμάτων ή ο συνολικός όγκος και είναι με πιο, ας πούμε, λεπτά γράμματα, πιο αχνά, είναι πληροφοριακού χαρακτήρα τελείως, δεν μας ενδιαφέρει να συμπληρώσετε. Μάλλον μας ενδιαφέρει, αλλά και να τα συμπληρώσετε, δεν λαμβάνει αυτά ο τύπος. Αυτά, επιτροχάδι να πω τι σημαίνει. Έχουμε φορτωτικές που γράφουν μετέφερε ένα δέμα, σε παρένθεση, αυτό το δέμα ήταν 10 κιλά. Εδώ πέρα βάζετε ένα δέμα που μετράει ο τύπος και τρέχει και εδώ βάζετε ότι το ένα δέμα ήταν 10 κιλά. Απλώς για να πάρουμε στατιστική πληροφορία που κυμαίνεται το δέμα στην πράξη. Αυτό είναι. Εάν υπάρχει φορτωτική που λέει ότι μετέφερα ένα δέμα και 10 κιλά κάτι άλλο, βάζετε, εδώ που έχει το 6 βάζετε ένα δέμα και 10 κιλά κάτω. Αυτό θέλει μόνο λίγο προσοχή. Αφού λοιπόν τελειώσουν την καταχώρηση, μετά τα παραστατικά που βλέπετε εδώ, πάτε δήλωση Demagnis 4 bullets, θα τα δούμε αν θέλετε, δεν είναι κάτι, και μετά υποβολή αίτησης. Κατά αυτόν τον τρόπο, μετά κατοχυρώνεται δικαίωμα λήψης χρηματοδότησης και περιμένετε να εμφανιστεί μέσα στην τράπεζα. Αυτά είχα να πω για το μεταφορικό σου δυναμό. Υπάρχει δυνατότητα, αν θέλετε, να τα δούμε live στο πληροφοριακό σύστημα, εάν θέλετε. Και μπορώ να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση έχετε. Είτε επιβάτες, είτε εμπορεύματα, είτε καύσιμα. Λοιπόν, μπορείς να ξαναπείς πάλι τις μεταφορές, ας πούμε, το τι προβλέπεις στην αρχή, τα ποσά, ας πούμε, εύκολο.
τσεκουάτες. Ναι, οι τσεκουάτες, επειδή ήταν καπιτήρι τώρα, ας πούμε. Να ξεχάσεις να έχω... Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, επειδή κάποιοι μπήκανε στο διάμεσο. Έχετε κάποια συγκεκριμένη προτίμηση να σας πούμε εσάς, για να έρθετε στην κουβέντα, ενδιαφέρεστε για επιβάτες, για επιχειρήσεις, για καύσιμα, γιατί ενδιαφέρεστε να μας πούμε. Εγώ για καύσιμα. Εσείς για καύσιμα, ωραία, εύκολο να το πείτε, δεν έχω να πω πολλά, αλλά όσο βρήκα. Ωραία. Έχετε κάτι άλλο να πούμε συγκεκριμένο όσοι μπήκατε μετά. Για πορεύμα, για πορεύμα. Ωραία. Λοιπόν, για καύσιμα, είναι σε τελική υλοποίηση το σύστημα, 18,2 λεπτά το λίτρο θα βγει επιδότηση. Η υλοποίησή του είναι ότι ο πρατηριούχος θα συμβάλλεται με το μεταφορικό σου δύναμο απευθείας, θα παίρνει την τιμή περίπου μέσω ορατικής θα παίρνει και το υπόλοιπο που βγαίνει με τον υπολογισμό που σας είπα τώρα, ας πούμε, 18,2 λεπτά, θα σας το πληρώνει το μεταφορικό σου δύναμο. Εσείς στην ταμπέλα θα έχετε, ας πούμε, μέσω ορατικής. Οπότε όλοι οι καταναλωτές θα παίρνουν αυτή τη τιμή και όλο το παραπάνω που θα χρεώνατε σε σωζήνει κατευθείαν το μεταφορικό σου δύναμο. Αυτό ισχύει για τα καύσιμα αυτοκινήτων. Αυτό ισχύει για τα καύσιμα των αυτοκινήτων, ναι, ή των μηχανών, αλλά καύσιμα. Αλλά καύσιμα αυτοκινήτων σε καθημερινή. Μαζούν παραδείγματα, το χρησιμοποιώ εγώ. Εσείς που κοιτάξτε, το μεταφορικό σου δύναμο καυσίμων είναι για όλο τον καύσιμα. Απλώς αυτό που ξέρω είναι ότι με τους πρατηριούχους θα συμβάλλονται. Τώρα με το μαζούτ, εάν θέλετε, μπορώ να ρωτήσω και να έρθουμε σε μια επαφή κάποια άλλη στιγμή. Για όλους τους ιδιώτες δηλαδή. Όχι, να πέσει η τιμή του καυσίμου. Ναι, θα πέσει η τιμή του καυσίμου στην κάμαλα. Ναι. Γιατί ο μαζούτ, να ρωτήσω και να επικοινωνήσουμε μετά, μην φύγετε λίγο να ανταλλάξουμε τηλέφωνο, να συνοηθούμε. Να σας ρωτήσω, κύριε, για τα καύσιμα κάτι. Ναι, με. Με ποιο ρυθμό θα επιστρέφει το μεταφορικό ισοδύναμο τα χρήματα που λέτε στους πρατηριούχους, διότι υπάρχει κάποια δυστοκία εδώ στο νησί σχέση με αυτό το ζήτημα. Αυτά τα 18,2 λεπτά πλειοψηφία. Με ποιο ρυθμό θα τα επιστρέφει. Κοιτάξτε, ακριβώς. Δεν ξέρω να σας απαντήσω, γιατί όπως σας είπα τώρα υλοποιείται και αυτό υλοποιείται κατευθείαν από το ΕΔΕ του Υπουργείου Ναυτιλίας επιτόπου και μαζί. Το μεταφορικό σου δύναμο, από την εμπειρία μου και από πληρωμές που έχω δει επιβατών και επιχειρήσεων που είναι κατεξοχήν το αντικείμενό μου, γίνεται σε πολύ τακτική βάση. Τακτική βάση σημαίνει ότι μπορεί να έρθει η εντολή και ανά μία εβδομάδα, αν υπάρχει όγκος, δεν έχω επιχειρήσει πολλές. Στέλνουμε και ένα μία εβδομάδα. Αλλιώς περιμένουμε λίγο να μαζευτούν και στέλνουμε. Τώρα με τους πρατηριούχους, φαντάζομαι θα είναι σαν τα εισιτήρια. Να κοιτάξετε, ένα τακτό χρονικό διάστημα θα γίνεται, ας πούμε, οι επιβάτες. Το πρώτο δεκαμέρο του επόμενου μήνα πληρώνουν τα εισιτήριά τους. Είτε έχουν πάρει ένα, είτε 150. Το ξέρουμε. Οπότε με αυτό το στυλ αναμένεται να λειτουργήσει το μεταφορικό. Ωραία. Για τα χρήματα του μεταφορικού έχουν δεσμευτεί. Οπότε επίσης δεν υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε, κάτι να γίνει και να μην πληρωθείτε. Ένα λόγο, ίσως, να το προσθέτω. Για τους επιβάτες, μου στείλανε ένα μήνυμα να σας διαβάσω, το οποίο έχει ακριβώς, θα πω ότι κάποιος είχε από τον Υπουργείο Ναυτιλίας, για αυτούς που ήρθατε λίγο μετά, απλά κάτι του έστειλε και μου στείλανε ένα μήνυμα να τα πω εγώ στη θέση του. Μου έστειλε λοιπόν κάποιες διαδρομές, Κύθυρα Πειραιάς, συμβατικό πλοίο κόστος 25 ευρώ, χρηματοδότηση περίπου 6 ευρώ. 5,87 επιστροφή, 23%. Με καμπίνα Κύθυρα Πειραιάς, κόστος 30 ευρώ, επιστροφή περίπου 11 ευρώ. 36% επιστροφή. Κύθυρα Γήθιο, κόστος 13 ευρώ, επιστροφή 7 ευρώ περίπου. Κύθυρα Αντικύθυρας, κόστος 8 ευρώ, επιστροφή 3 ευρώ περίπου, 2,95 ευρώ τώρα περίπου, μιλάω τα 10. Κύθυρα Νεάπολη Βιών, κόστος 12,5, επιστροφή 10 ευρώ. Και Κύθυρα Χανιά Καστέλη Κισάμου, κόστος 15, επιστροφή 5,5. Μέχρι το καλοκαίρι θα έχει ξεκινήσει και η επιδότηση αεροπορικών εισιτηρίων για Αθήνα, αεροπορικών, με ανοικό, δηλαδή χρηματοδότηση, που δεν θα ξεπερνά εκείνο του ακτοπλοϊκού για Πειραιά.
Τώρα. Συγγνώμη, μια στιγμή για τους κοινούς που ήρθαν τώρα ή ακόμα και για τις κυρίες για εσάς και τον κύριο. Πριν φύγετε, σας παρακαλώ να συμπληρώσετε το παρουσιολόγιο που κάπου γυρίζει να έχει την καρέκλα. Σας παρακαλώ και τώρα, όσον αφορά για τις επιχειρήσεις, αφού ο ένας κύριος που ήρθε λίγο αργότερα και το έχασε, για να μην καθυστερήσω όλους, το λέμε μαζί επί τόπου. Έχετε κάποιο πρόβλημα? Οπότε πείτε μου άλλες ερωτήσεις, μήπως και ο κύριος μπήκε στο κλίμα και καταλάβει. Θέλω να ρωτήσω αν επιδοτείτε το κόστος με της βενζίνης, αν είναι άνθρωπος από Αθήνα, Νεάπολη, επειδή το αμάξι με βενζίνη. Όχι. Με το εμπορικό, έτσι, με το... Όχι. Μόνο το... Το κόστος του χερσαίου δεν επιδοτείτε, γιατί ουσιαστικά το μεταφορικό εξισώνει το θαλάσσιο κόστος του χερσαίου. Το χερσαίο με το χερσαίο είναι διαφορά μεταφορικό, στο δύναμα είναι μηδέν. Το όχημα επιδοτείται μόνο αν έχει δελτίο εξοπλίσμα με. Αν αναφέρει εμπόρευμα. Το όχημα είναι δύο τα δεινά. Ή να μεταφέρει κάποιο εμπόρευμα, δηλαδή έχει τουλάχιστον ένα δελτίο εξοπλίσμα ότι κάτι να φέρει, ή πάει κάπου άδειο να πάρει πράγματα να τα φέρει σε εσάς. Η μία διαδρομή πρέπει να έχει δελτίο. Η μία από το πολύ τις δύο διαδρομές πρέπει να έχει δελτίο, ναι. Γιατί έχετε κάτι στο μυαλό σας που δεν το έχω μπορεί να θέλω να πάω αυτήν να σε μια έκθεση. Να προκλήσω μια έκθεση και δεν θα πάρω. Το μεταφορικό σου είναι μόνο για τα εμπορεύματα. Ναι. Άμα πάτε σε έκθεση, θα μπορείτε σαν επιβάτης να πάρετε το εισιτήριό σας. Απλώς δεν θα μπορεί να επιδοτηθεί το μέσο. Το μέσο. Εδώ, επειδή μου δώσατε ωραία αφορμή να πω κάτι για τους επιβάτες, το νοικοκυριό σας μπορεί να αποτελείται από ένα αντρόγινο και δύο παιδιά. Κάθε άτομο έχει συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων. Αυτό, άμα κάνετε την πλατφόρμα, επειδή σε κάθε νησί είναι διαφορετικό, άμα κάνετε σε αυτή την πλατφόρμα, σας βγάζει το κάθε κεφάλι, έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων. Αυτός ο αριθμός εισιτηρίων ανά άτομο, σε μέτρα με λίγο γένεια, είναι επί 4. 4, 8, 32. Μπορεί τα δύο παιδιά και η γυναίκα για κάποιο λόγο να μην ταξιδεύουν. Τα εισιτήρια που έχουν μετρήσει στα 32 για το άτομό τους μπορεί να τα βρει, ας πούμε, ο άντρας εάν κάνει παραπάνω ταξίδια. Δεν μένουν δηλαδή άχρηστα άμα η γυναίκα πήγε να ταξιδεύει. Μπορεί να τα βρει όλα ο άντρας ή τα παιδιά, άμα πήγαινε κάπου. Να κάνω μια ερώτηση. Είναι με επαγγελματικό όχημα και πρέπει να πάρω τον εξοπλισμό μου να πάω να δουλέψω κάπου εισιτήριο το πρόβλημα. Πόσο θα μπορεί να πει το επαγγελματικό όχημα σε αυτή τα εισιτήρια? Εσείς θα πρέπει να κάνετε γενικότερα, υπάρχουν επιλέξιμοι και μη επιλέξιμοι κάρτε. Εσείς θα πρέπει και οποιοδήποτε διερωτάτε σε πρώτη φάση να πει διαρκεί μισό λεπτό με τους κωδικούς του τάξη να κάνετε τη συμμετοχή να δει αν είναι επιλέξιμος ή όχι και ποιοι κωδικοί του είναι επιλέξιμοι. Και αφού δει ότι κάποιος είναι επιλέξιμος κωδικός, μπορεί να επιδοτηθεί. Τώρα, εάν εσείς παίρνετε το αμάξι σας και πάτε κάποια πράγματα, μπορεί να επιδοτηθεί ο ναύρος, απλώς φαντάζομαι θα έχετε κάποιο δελτίο επίσης αποστολής. Οπότε είστε εντάξει. Ή πάτε να πάρετε ή πάτε να παραδώσετε. Όχι. Τι κάνετε? Κάνω τον εξοπλισμό και πάω να δουλέψω. Οι υπηρεσίες, γενικότερα σαν κωδική, δεν είναι επιλέξιμες στο μεταφορικό δύναμο γιατί δεν έχουν αποστολή και λήψη εμπορευμάτων. Κάποιες υπηρεσίες είναι επιλέξιμες και κάποιες άλλες που π.χ. κάνανε έτοιμα και είχαν τεκμηριωμένο έτοιμα ότι θέλουν να πούμε γιατί έχουν πρόβλημα, π.χ. τεχνικά έργα, τεχνικές εταιρείες ή χωματουργικές. Έχουμε απευθύνει ερώτημα και μάλλον θα μπουν και αυτοί. Οπότε, επειδή είναι λίγο δυναμική η κατάσταση, γιατί είναι δυναμική, προσπαθώντας να εξυπηρετήσουν όποιον τεκμηριωμένα μπορεί να εξυπηρετηθεί, για τη συμμετοχή σας δεν θα ρωτάτε κανένα, θα κάνετε για τη συμμετοχή. Να βλέπετε τους κωδικούς σας επί τόπου αν είναι επιλέξιμοι ή όχι. Και αν έχετε κάποιο θέμα, δηλαδή π.χ. εσείς, ας πούμε, θέλετε αυτά που παίρνετε να τα μεταφέρετε, έχουν ένα κόστος, θέλουν προστασία, πρέπει να έχετε το αμάξι κλπ. Μπορείτε να μας στείλετε ένα email όπως κάνουν αυτοί με τις σωματοδικές εργασίες ή με η τεχνική εταιρεία, να μας τεκμηριώσετε συνοπτικά το λόγο
για να έχουμε μια ιδέα και να έχουμε και μια χρόνο να το στείλουμε στο Υπουργείο, να κάνουμε ενίξη και να αποφασιστεί αν τελικά μπορεί να συμπεριληφθείτε ή όχι. Μήπως με κάποιες δύο παραγγελίες μπορεί να γίνει, έχει μια παραγγελία για να κινηματογραφήσει κάτι. Το θέμα δεν είναι η παραγγελία δελτίου αποστολής. Η παραγγελία θα γίνει δελτίου αποστολής. Το θέμα είναι ότι προς το παρόν κάνει υπηρεσίες που μάλλον είναι με επιλέξεις μας από τη δράση. Η παραγγελία θα γίνει δελτίου αποστολής, θα το προετοιμάσει. Εσείς έχετε κάποια ερώτηση, θέλω να ρωτήσετε κάτι. Θα ρωτήσω κάτι, είχα πάρει μια πρόσκληση από το Δήμο και είναι για 18.30, ξεκίνησατε νωρίτερα. Α, βλέπετε. Περισσότερο ναι, έχετε δίκιο τόσο αυτό το κομμάτι. Θα την ξανακάνω πρόσκληση. Την ξεκινήσαμε 18:06 γιατί ήταν όλοι μαζεμένοι και για να μην κάνει 6 τελειώσαμε και για να μην περιμένουμε μισή ώρα. Το... Ναι, δεν υπήρχε καμία ερώτηση και προχωρήσαμε για να μην περιμένουμε και εκείνη. Βεβαίως θα το κάνω, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Επίσης θα ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ήμουν και θέλω να... Εντάξει, θα το ξαναπούμε, δεν πειράζει. Στο θέμα του καυσίμου. Οι πρατηριούχοι εκ των πραγμάτων και του πανταγωνισμού για να δει κάποιο ένα υποχρεωτικό να μπουν στο προεκλογικό στο δύναμο. Οι πρατηριούχοι μπαίνουν εφόσον το θέλουν. Τουλάχιστον εκεί εγώ είχα αφήσει την υλοποίηση του προγράμματος. Επειδή αυτό προχωράει, όπως είπα, όχι από την ΕΛΑΝΕΤ που ανήκω εγώ που είμαι στελέχος, αλλά προχωράει το Υπουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία και το ΕΔΕΣ. Ρωτάτε μάλλον αν είναι κάποιος μοναδικός πρατηριούχος στο νησί. Και λέω το εξής, ότι αν κάποιος προφανώς πει, θα είναι και η ελκυστική τιμή που θα προσφέρει. Οπότε, λόγω του ανταγωνισμού, φαντάζομαι πάντων όλοι. Ναι. Αν πρέπει να δεν πει κανένας, εξακολουθήσει αυτό που συμβαίνει σήμερα. Νομίζω με τη λογική, αν δεν πει κανένα, θα αντιμετωπίσει του κατοίκου που επομίζονται αυτή ένα κόσμο το οποίο θα μπορούσε να μείνει. Το θέμα υποχρέωση είναι δεν μπορώ να σα απαντήσω κατά τα κάτω δυστυχώς. Το ερώτημα έχει τεθεί σοβαρό όταν σε ένα νησί είναι ένα πρωθυπουργό. Αν είναι τέσσερι, είναι πιο εύκολο το δείχνει να σπάσει και κάποιο να μπει. Αλλά ο πρατηριούχο είναι ή δεν είναι στη δράση, πόσο πουλάτε το δεύτερο, είναι περίπου 1,80. Μάλιστα. Ωραία. 1,90. Είναι δεν είναι στο μεταφορικό, 1,90 θα παίρνει τσέπη. Οπότε. Πέτει όμω σε μια διαδικασία, σε μια καθυστέρηση. Η διαδικασία γενικότερα θα είναι πολύ απλή και αυτόματη. Μπαίνει σε μια διαδικασία, αλλά τουλάχιστον εξυπηρετεί του συμπολίτε του. Αυτό για μένα ας πούμε, είναι πολύ πιο σημαντικό απ' όλα. Αλλά ταυτόχρονα και η διαδικασία θα είναι πολύ απλή και αυτόματη. Αυτό μπορώ να σα απαντήσω τώρα. Οπότε ναι. Θέλω να συμπληρώσω κάτι. Όχι. Επειδή και εμεί και εγώ είχα λίγο στο τέλο, ίσω να το έχετε απαντήσει, αλλά θέλω να κάνω μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Ναι. Κάποιο που μεταφέρει με. Τέλο πάντων, ποτέ δεν μπορεί να σου πει και μεταφέρει, α πούμε, φορτηγά από τον Πειραιά και τέλο πάντων από την δηλαδή το κόμμα παραστατικό μεταφορά. Προφανώ η επιχείρηση θα δώσει αυτό το παραστατικό, θα το περάσει στο σύστημά και μετά ίσω στο λογιστή για να περάσει στο site. Ο μεταφορέα τι θα κερδίσει. Μεταφορική δηλαδή, η επιχείρηση κερδίζει κάτι. Κερδίζει τα κάψιμα, κερδίζει στο. Μεταφορική επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη για την δράση. Η μεταφορική επιχείρηση πώς κερδίζει εμέσως, όχι από την δράση, εμέσως από την δράση, καθώς λόγω του μειωμένου κόστους ίσως ανέβει η δουλειά της. Η μεταφορική δεν έχει, η δράση δεν απευθύνεται στη μεταφορική, απευθύνεται στους δικαιούχους που χρησιμοποιούν τη μεταφορική για τις μεταφορές. Εντάξει, δεν το ρωτάω γιατί είναι τέτοιο. Μέσα στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνετε λίγο σημαίνει. Κανένα προβλήμα. Ας πούμε κάποιος είναι εργολάβος και τον θέλει και τσιμιά για να μαρρώσουν ή διάφορα άλλα ελληνικά. Πώς θα υποκριθεί από το μέσα από το μεταφορικό ζήτημα. Ο εργολάβος είναι τεχνική εταιρεία που αποκρίνει. Αυτό εννοείται. Οικονομικέ εργασίε δεν είναι να γίνει μεταφορική. Ωραία, έχετε κάνει τη συμμετοχή. Τι τράβε, τίποτα, δεν κανένα δεν είναι το ωραία, μπορείτε να κάνετε. Είναι το πιο απλό βήμα.
το πληροφοριακό φτιάχτηκε με αυτόματες διαδικασίες και απλό στην κρίση και να μπορεί τουλάχιστον να κάνετε μια χρήση συμμετοχής. Πού είναι εύκολο. Κωδικό τάξη να έχετε εσείς με τον λογιστή παρέα, να δείτε σε πρώτη φάση τι προηγείται σε φορές, δεν είναι λίγα τους. Δηλαδή, ας πούμε, όλο το πρώτο. Και το χοντρικό που λέω ότι οι υπηρεσίες είναι εκτός, δεν θα έπρεπε, αλλά για να σας διευκολύνω λίγο το λέω. Να μπείτε, ωραία, να μπείτε να κάνετε τη συμμετοχή και αν σας βγάλει επιλέξιμο, μπορείτε να αρχιματοδοτηθείτε και αυτά που λαμβάνετε και αυτά που στέλνετε. Αυτό είναι ένα έτσι κοντινικέ εργασίε. Είναι ή δεν είναι. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί πρέπει να ξέρω απ' έξω 3.000 κάδια να σας απαντήσω τώρα. Και ποιοι είναι πλαίσιοι και ποιοι όχι. Δεν το φτιάχνει το σύστημα, ένα με χρειάζεται να στάνω να απαντάει. Μπορείτε να πείτε, είναι πάντα εύκολο. Και θα το δείτε σπιτό, δεν το απαντάτε σπιτό, θα το κάνετε. Και αύριο αν έχετε θέμα, μας παίρνει τηλέφωνο στο νοητό. Π.χ. δεν είμαι επιλέξιμος, ενώ θα μπορούσα, όπως είπα πριν. Ή είμαι επιλέξιμος και προχωράτε, κάνετε τη δουλειά σας. Δεν μας ενοχλείτε καν, ούτε υπάρχει λόγος να. Επιτρέπετε, λέτε πάντα ότι η εγγραφή γίνεται των επαγγελματιών με τάξεις. Ναι. Υπάρχει ένα δεύτερο σκαλί στο οποίο ζητάει γενικό μικρό επιχειρήσεων. Ναι, το γεμί είναι τυπική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δράση. Εξηγήστε το και αυτό ότι υπάρχουν εδώ άτομα τα οποία επαγγελματίες, θέλω να πω, οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτές τις διαδικασίες, οπότε θα πρέπει να τις κάνουμε. Το είπαμε. Ο αριθμός. Το ΕΜΗ πρέπει όλοι όλες οι επιχειρήσεις, γιατί είναι θετικό, ας πούμε, είναι θετικό, γιατί να τώρα μην υπάρχουν μόνο στο ΕΜΗ. Σίγουρα και να βρίσκουμε και τους βρίσκουμε και προστατεύει από κάποιους παράγοντες. Άρα στο ΕΜΗ πρέπει όλοι όσοι δεν είναι να γραφούν. Δυστυχώς στη χώρα μας αυτούμε, αργήσαμε να το κάνουμε και ως πριν το έχουμε. Συμφωνώ με αυτό. Καλό είναι να το αναφέρετε για να καταλάβουν. Όχι, σας λένε ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να είναι γραμμένοι στο κομμωτήριο. Από τον νόμο, υποθέτω. Δεν είναι υποχρεωμένοι, αλλά δεν μπορεί να γραφτείτε στο κομμωτήριο. Είναι καλό να γραφτείτε στο κομμωτήριο. Η σύνδρομη είναι μικρή, ειδικά τώρα με το ΓΕΜΗ. Γιατί να μην είστε στο κομμωτήριο. Το κομμωτήριο μπορεί να προσφέρει πολλά. Δεν είναι μόνο η σημερινή εκδήλωση. Μπορείτε να φτιάξετε να βρείτε και αν χρειαστείτε κάποιε οδηγίε, ένα δικηγόρο. Είναι πάρα πολλά θέματα. Συνταξιδοτικό έργο πρέπει να γραφτεί στο κομμωτήριο. Δηλαδή, να το πούμε πολύ απλά, εμεί δεν πουλάμε, όλοι προσφέρουμε έτσι στο κομμωτήριο. Γιατί να μην είναι, όλε οι υπηρεσίε πρέπει να είναι στο κομμωτήριο. Όλε πρέπει να είναι. Δηλαδή, μεταξύ μα τώρα είναι ο συνδικαλιστικό φορέα των επιχειρηματιών. Αν δεν είμαστε όλοι εκεί, α πούμε, έστω να ζητήσουν κάποια αιτήματα, πάντα θα βγαίνουν χαμένοι. Και μπορεί, ας πούμε, να μέσα από αυτό θέλετε π.χ. ένας να πάρει τη σύνταξή του. Μπορεί να ρωτήσει, ας πούμε, να πάρει τηλέφωνο κάθε μήνα έχουμε κάποιον εκπρόσωπο να ρωτήσει. Μπορεί το ένα το άλλο. Πάντα είναι θετικό, ας πούμε, το κινητήριο, γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο. Δεν έχουμε άλλη στέγη εμείς επαγγελματίες, το κινητήριο, ας πούμε. Και τι να το γίνει, είπαμε και πάλι, επιβάλλεται σε όλους. Δηλαδή είναι υποχρεωτικό, ας πούμε. Εντάξει, υποχρεωτικό δεν ξέρω για του εταιρικού, θα μην το λέω. Είναι πάντω προ εταιρικού, δεν ξέρω να επεκταθεί στο δικό μα. Υποχρεωτικό δεν το ξέρω εγώ, δεν είμαι, αλλά έστω προαιρετικό πρέπει να γίνει, πιστεύω. Εδώ λίγο να παραθέσει για τη δράση. Η εγγραφή σε γεμί θα είναι υποχρεωτική για να συμμετέχετε στη δράση. Ναι, δεν είναι υποχρεωτική γενικότερα για να ασκείτε δραστηριότητά σα. Ναι, όχι για τη δράση. Απλώ για τη δράση. Είναι υποχρεωτικό να έχετε έναν αριθμό γεμί. Να είστε δηλαδή γραμμένος σε κάποιο εξωτερικό επιμελητήριο και να έχετε να σας έχει αποδοθεί ένας αριθμός γεμί. Αν ο αριθμός γεμί τώρα στην πράξη πολλές φορές τυχαίνει να είναι 10 ψήφιος και το σύστημα δέχεται 12 ψήφιο, βάζετε ένα 0 μπροστά. Εάν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις. Μία τελευταία.
Αν μια επιχείρηση έχει 10 κάτοικοι και επιλέξει μείνει 2-3 από αυτούς, όταν θα κάνω αναχώρηση στην πρωτοτική ή στο εκάστοτε έξοδο, πώς θα ξέρει το σύστημα αναφορά το συγκεκριμένο ή αν εγώ δεν έχω περάσει κάτι άλλο? Πιστεύουμε το δικαιούχο ότι καταχωρεί φορτωτική για τον επιλέξιμο κάρο. Η ευθύνη ποιανού θα είναι? Ότι η φορτωτική που ετήθηκε ο δικαιούχος είναι για επιλέξιμο κάρο. Πιστεύουμε το δικαιούχο. Η ευθύνη σε περίπτωση ελέγχου είναι του λογιστή. Του δικαιούχου, ή... αυτού που καταχωρεί. Αυτού που καταχωρεί. Αυτού που καταχωρεί. Αυτό που καταφέρει ποιανού να είναι, το δικαίωμα μόνο στο σπίτι. Ξέρεις, πολλές φορές οι λογιστές έχουν τη μεγάλη πίεση με τα πλάνα παραστατικά. Γι' αυτό ρωτάω. Το δέχονται μεγάλες πιέσεις. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Είναι τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε. Το δέχονται μεγάλες πιέσεις, κανένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι το πλήρω δικαιωμα, γιατί η κωδική του είναι, στο όνομά του γίνεται η αίτηση, αυτό θεωρητικά αγορά με τη χρήση των κωδικών. Άρα και αυτό ευθύνεται εδώ. Και πρέπει να λαμβάνει γνώση για το τι γίνεται. Ωραία, επειδή στο μυαλό μου έχω να κάνω μια έστω μήνυ, όχι μήνυ, κανονική παρουσίαση για του κυρίου που ήταν λίγο αργοπορημένα και ενδεχομένω για κάποιου που θέλουν να την ξαναδώ, λέω. Έχετε κάποιες άλλες ερωτήσεις, αλλιώς σε δύο λεπτά θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση εσάς και για δύο τους προσπαθούμε. Όσον αφορά για το θέμα των καυσίμων, για το θέμα των καυσίμων, ακόμα βρισκόμαστε σε πολύ αρχικό στάδιο, από ό,τι καταλάβετε. Η ειδοποίηση, η επιστροφή χρημάτων του πρατηρίου, πότε και πώς, με τι σειρά, θα γίνει όλο αυτό. Γίνονται ακριβώς με τη σειρά. Δηλαδή, από τη στιγμή που εγώ περνάω όλη την αγορά, έτσι, μετά από πόσο καιρό θα μου επιστρέφετε το εισοδηματικό? Η απάντηση προς το παρόν είναι, που μπορώ να σας δώσω, είναι σύντομα. Η διαδικασία γίνεται όταν είναι αυτόματη. Τύπου όπως είναι επιβάτες. Ακριβώς να σου πω, δεν ξέρω γιατί. Αυτή η βρίσκεται σε τελειωτικό στάδιο, δηλαδή τώρα θα λανσαριστεί το σύστημα. Απλώς δεν είμαι κοντά, για να ξέρω. Σαν υπερθύνω εσύ, έτσι. Εγώ είμαι στελέχος Ελανέ. Στελέχος Ελανέ, ωραία. Εντάξει. Ναι. Πώς μπορούμε να μάθουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, γιατί αυτό που μας απασχολεί, έτσι, είναι γιατί θα είναι στο μήνο χρημάτων. Όλα αυτά. Πολύ σωστή ερώτηση, γιατί θα σας δώσω ένα τηλέφωνο. Μου έχει σταλεί ένα τηλέφωνο για τα καύσιμα, το οποίο μπορώ να σας το δώσω, όπως μου στείλανε. Εάν έχετε απορίες, να μπορείτε να πάρετε να ρωτήσετε.
Και συγγνώμη που καθυστερώ λίγο τις κυρίες που θα το ξαναπώ, θα ήθελα να μου πείτε τα δικά σας ονόματα, να τα βρω στο παρουσιολόγιο για να βρω το τηλέφωνο σας, να σας πάρω ακόμα και σήμερα να σας πω το τηλέφωνο. Για εσάς, πείτε μου λίγο τα ονόματα σας, πάρω και τα γράψω στο παρουσιολόγιο να βρω. Πάρτας Χριστός. Πάρτας. Πάρτας. Μήτα να βάλω τα λεφτά. Ωραία, εσάς κύριε. Χάρη Γαβρίλη. Καλά. Ωραία, και εσείς κύριε Τεντατός, εσείς για δικά σας. Όχι, εγώ είμαι φίλος του Πρατηλίου, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι εδώ ο Πρατηλίου, όχι. Δεν έχει απάντηση. Δεν είναι εδώ, δεν μπορώ να έρθω. Όσοι δεν έχετε συμπληρώσει τα ονόματά σας και τα τηλέφωνά σας στο παρουσιολόγιο, στο παρουσιολόγιο πρέπει να το αφήσετε. Άλλη μια φορά το μεταφορικό σε δύναμο θέλετε στο γρήγορο. Αν δεν σας κάνει πολύ. Ναι. Δεν μου κάνει για αυτό το ίση μεταχείριση προς νησιωτικές κοινότητες αναφορικά με το μεταφορικό κόστος. Δηλαδή, να εξισώσει το κόστος μεταφοράς που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες με το κόστος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στην υπηρετική χώρα. Από 1η-1η το μέτρο εμφανίζεται πλέον στο σύνολο των νησιών της χώρας, εκτός Κρήτης, Λευκάδας και Εύβοιας. 2019, 2020 και 2021, από 75 εκατομμύρια σε κάθε έτος, είναι χρήματα δημόσιας δαπάνης που προέρχονται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, δηλαδή από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το πρόγραμμα προς το παρόν έχει προγραμματιστεί να τρέχει μέχρι το 2021, αλλά η πρόθεση είναι να παραμείνει για πάντα. Η παρούσα δράση χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία είναι η διαχειριστική αρχή, και φορέας διαχείρισης είναι ο ΕΦΕΠΑΕ, που εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ είναι η ΕΛΑΝΕΤ, από την οποία εγώ έρχομαι, που η ΕΛΑΝΕΤ είναι αρμόδια για το Νότιο Αιγαίο. Η Αττική δεν είναι στο μεταφορικό, είναι το Αιγαίο γενικότερα για την ΕΛΑΝΕΤ και επίσης η ΕΛΑΝΕΤ, εδώ να σας πω, είναι και για τα σηματοδοτούμενα αρμόδια για το νησί σας. Σηματοδοτούμενα είναι το ΕΠΑΝΕΤ. Τυπικές προποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης στο μεταφορικό σου δύναμο. Να έχει έδρα σε νησί, όχι υποκατάστημα, έδρα σε νησί. Να διαθέτει τουλάχιστον ένα μπλεξιμό καρτ, να έχει τζίρο, δηλαδή κύκλο εργασιών, μέχρι 40 εκατομμύρια, να είναι ενεργή μέχρι και τη στιγμή πληρωμή τη ετούμενη δόση και να είναι εγγεγραμμένη σε νησιωτικό επιμελητήριο. Το είπαμε,
μπορεί να μην υπάρχει υποχρέωση και τη δράση πρέπει να είναι εγγεγραμμένη. Εάν είναι 11 τα ψηφία, βάζετε ένα 0 μπροστά. Εάν δεν υπάρχει νησιωτικό, το κοντινότερο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Υπάρχουν και άλλες περιοχές που όντως με κάποιους θάσους δεν έχει νησιωτικό. Είναι στο, άμα δεν έχει, στο κοντινότερο. Το βασικό είναι η έδρα να είναι σε νησί. Συγγνώμη, λίγο να ρωτήσω. Το κοντινό του Πειραιά συμμετέχει στο Βαράκι που είναι περισσότερο από 2. Αυτή τη στιγμή η εκδήλωση γίνεται περισσότερο στη Λευκάδα και δεν είναι το πρόεδρο του Φαγόλα στη θέση του Ιωτήνη. Δηλαδή το ίδιο είναι, είναι σε όλο το πλητήριο. Και μάλιστα εμεί το πλητήριο το δικό μα χάρη στα κύθρα, επειδή τα κύθρα ανήκουν και στο Ιόνιο, συμμετέχουμε και στα πρόγραμμα τη Αδριατική. Και αυτό είναι καλό για εμά και για εσά. Αυτό είναι μονοτικά προβλήματα. Άρα μπορείτε να απαντήσετε και όχι, προχωράμε πέρα. Συγγνώμη για την ακατάσταση στην παρουσίαση, αλλά θα ήθελα να σα δώσω τώρα το τηλέφωνο του καυσίμου μου γιατί νιώθω άσχημα που το είχα πριν και επειδή μόλι μου το στείλανε. 2-13-13-74-410. 2-13-13-74-410. Δεν είναι κυρίως ένα γραφείο για πληροφορίες περί του μεταφορικού συνόμου των καυσίμων. Όποιος ο σηκώσει, δηλαδή, όταν πει. Λοιπόν, σχετικά στη Λάρκη υπάρχει μια παιδεία, γιατί είναι λοιπόν, επιλέξιμα παραστατικά για τη μεταφορά των εμπορευμάτων είναι ή προϊόντων, ή εξοπλισμού, επιχείρηση που αγοράζει, ή φορτωτική, εναλλακτικά μπορεί να το τιμολόγιο του Ιδιωτικού Αποστολής που έχει διακριθεί τιμολόγηση με τα μεταφορικά, και ο ναύρος ιδιόκτητα του επαγγελματικού οχήματος. Ως έννοιες, το κατόφλι μεταφορικού ισοδυνάμου είναι το κόστος που θα κατέβαλε κάποιος για μεταφορά εμπορευμάτων στην υπηρετική χώρα, και το ανικό που λέμε εμείς, δηλαδή το αντιστάθμισμα νησιωτικού κόστους, είναι το ποσό που καταβάλλεται στην επιχείρηση, το νησιώτη εννοούμε, και που προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους από το κατόφλι μεταφορικού ισοδυνάμου. Δηλαδή, το ανικό είναι όλο το ποσό που επομίζει το νησιώτη για τη μεταφορά, που υπερβαίνει το χερσαίο και υπάρχει λόγω της θάλασσας. Κοντρικά σας το λέω, καταλάβω. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες το ΦΠΑ, οι μεταφορές εκτός Ελλάδος, είναι επιδοτούμενες οι μεταφορές εντός Ελλάδος για το μεταφορικό ισοδύναμο. Το σύνολο των παραστατικών που ετούνται οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι εξοπλισμένο πλήρως μέχρι και την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Και εδώ για να σας πω, όσοι ετούνται να πάνε να βρουν ιδιόκτητα του επιχειρηματικού οχήματος, απλώς θα πρέπει να έχουν μαζί τους, να έχουν επισυνάσεις με ένα στην επιχείρηση, ένα τουλάχιστον δελτίο αποστολής. Για να μπορεί να τεκμηριωθεί το ότι το επαγγελματικό όχημα μετακινήθηκε για λόγους δραστηριότητας της επιχείρησης. Τρία κομμάτια είναι το μεταφορικό ισοδύναμο της επιχείρησης. Το πρώτο είναι αίτηση συμμετοχής, το δεύτερο είναι αίτηση χρηματοδότησης και το τρίτο είναι η καταβολή του ανικού, δηλαδή της χρηματοδότησης. Το πρώτο κομμάτι είναι η αίτηση συμμετοχής, είναι ανοιχτή όλο το χρόνο. Μπαίνουν οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις στο μεταφορικοισοδύναμο.gr και κάτω δεξιά, θα σας δείξω μετά, με κωδικούς τάξης επιχείρησης, κάνουν εισαγωγή στο σύστημα και φορτώνουν οι κάποιοι όλα τα στοιχεία της επιχείρησης. Βάζουν μόνο 6 παιδεία συμπληρώνουν επιχειρήσεις και επιτόπου τους βγάζουν έναν επιλέξιμο ή όχι. Έναν επιλέξιμο τους δίνει έναν αριθμό MAN. Επιτόπου, έναν επιλέξιμοι μπορούν να ξεκινήσουν αίτηση χρηματοδότησης που επίσης είναι ανοιχτές όλο τον χρόνο, απλώς υποβάλλονται σε συγκεκριμένες περιόδους, 3 το χρόνο. Αυτές οι 3 είναι Απρίλιος αρχές Μαΐου, Σεπτέμβριος αρχές Οκτωβρίου και Ιανουάριος αρχές Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.
αυτό η τελευταία περίοδος υποχωρών που είναι το αρχή του επόμενου έτους δίνει το δικαίωμα στο δικαιούχο να επιτεθεί παραστατικά από όλη την προηγούμενη χρονιά. Είτε ό,τι δεν έχει λάβει, είτε ό,τι δεν έχει συμπεριλάβει στις δύο προηγούμενες αιτήσεις, επειδή το ξέχασε, επειδή δεν ήταν εξοφλημένο, επειδή οτιδήποτε, είτε αν δεν έχει κάνει άλλη αιτησιωματόδοση, να κάνει μια κέψη για όλο χρόνο. Ο δικαιούχος στην αίτηση χρηματοδότησης καταχωρεί παραστατικά, η επισύναψή τους είναι προαιρετική πια, άμα θέλει το βάζει, τα επισυνάπτει, άμα δεν θέλει λόγω χρόνου, συμπληρώνει απλώς σε ένα κειμενάκι το παραστατικό εξόφλησης με τη γραφή επικόλυση κάποια στοιχεία. Συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση για τον έλεγχο ντεμίνη, ψευδόλεγχο σώρευσης, 4 bullets, και υποβάλλει. Εμείς, από την πλευρά μας σαν φορέας, όταν ολοκληρωθεί η περίοδος υποβολών των αιτήσεων χρηματοδότησης, κάνουμε μία δημοτοληψία και κάποια έργα πάνε λίγο στην άκρη για να τους γίνει διοικητικός έλεγχος. Όλα τα υπόλοιπα κάνουν ένα τυπικό πολύ γρήγορο έλεγχο σώρευσης και φεύγουν απαιτητές διαπληρωμής. Αυτά που μένουν για διοικητικό έλεγχο, τους ζητάμε με μία επιστολή, είναι λίγα τα έργα σχετικά στο δείγμα, τους ζητάμε με μία επιστολή χωρίς προθεσμία να φέρουν τα δικαιολογητικά, εάν δεν τα έχουν επισυνάψει, ποια είναι αυτά τα δικαιολογητικά, παραστατικά τιμολόγηση εξόπληση ε3 και λογιστικές καταχωρήσεις. Τα φέρνουν ηλεκτρονικά, μας τα στέλνουν ή Dropbox, WeTransfer ή με ένα στικάκι στην εταιρεία τα στέλνουν. Τα ελέγχουμε έλεγχτης και αν κάτι λείπει και το ζητάμε με επίσημη επιστολή, εντός 5 ημερών πρέπει να τα εκτοποιήσει. Μόνο προσοχή σε αυτό, για αυτούς οι μισθούς κάνουν την αίτηση χρηματοδότησης να κρατάνε σε ένα USB stick απλά τα παραστατικά που καταχωρούν, εάν χρειαστούν και όποτε, να τα έχουν άμεσα, εύκολα να μην αγχωθούν. Τώρα, αφού περάσουν και 5 μέρες και ο δικαιούχος κομίσει ότι να προσκομίσει ο ελεγχτής, του βγάζει τώρα το ποσό της χρηματοδότησης που μπορεί να πάρει, μετά από διορθώσεις, αν έχει χρειαστεί να κάνει, και αυτές οι αιτήσεις μπαίνουν στον κουβά ουσιαστικά που πληρώνονται οι δικαιούχοι. Επειδή οι αιτήσεις χρηματοδότησης είναι αρκετές, δεν γίνεται μία εντολή πληρωμής, γίνονται πολλές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα, όταν τελειώνει ο αιτητικός, πρέπει στο κουβά και θα το πάρει μία εντολή και θα το πληρώσει και αυτό μαζί με τους υπολείπους. Δύο πράγματα για τις εξοπλίσεις. Μετακρονολογημένες επιταγές δεν είναι επιλέξιμες. Θα πρέπει, αν τις μετακρονολογημένες αν επιλεχθούν, να έχουν εξοπληθεί μέχρι τη στιγμή της ηλεκτρονικής υποβολής της χρηματοδότησης. Επιταγές τρίτων δεν είναι καθόλου επιλέξιμες για την δράση. Τώρα, για τη λήψη της χρηματοδότησης, δεν απαιτείται προσκόμιση φορολογικών ούτε ασφαλιστικών ενημερωτήτων. Δεν μας ενδιαφέρει. Το ποσό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο του σηματοδότησης μεταφορικού σου δυναμού εννοώ. Απλώς προσοχή δύο πράγματα. Το IBAN να είναι σωστό για να είναι της επιχείρησης, επειδή πληρώνεστε απευθείας. Και δύο, τηλέφωνο και όνομα, τηλέφωνο και email επικοινωνίας να είναι σωστά. Γιατί μπορεί να σας χρειαστούμε κάτι, να μπορούμε να σας βρούμε. Εάν κάνετε στην αίτηση χρηματοδότησης κάποιο λάθος στο IBAN ή στο τηλέφωνο, το τηλέφωνο και το mail αλλάζουν επιτόπου από την πλατφόρμα, στα στοιχεία επικοινωνίας. Στο IBAN μπορεί να κάνετε λάθος ή στο γεμί, μας στέλνετε ένα email, επικοινωνείτε μαζί μας με την ΕΛΑΝΕΤ και σας λέμε τρόπο να το διορθώσετε. Διορθώνω. Άμα σας προλάβω, πρέπει να πληρωθεί το λάθος IBAN. Εδώ, το μόνο κομμάτι που θέλει την προσοχή σας που είναι η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα, ό,τι έχετε στα παραστατικά σας, να το αφιερώσετε στο πληροφοριακό σύστημα. Δεν το λέω με την κακή έννοια, δηλαδή θα το κάνουμε δόλο, αλλά πολλές φορές στη διασύνη μπορεί να γίνει λάθος καταχώρηση. Εάν διαπιστωθεί εκτενής λάθος καταχώρηση σε μία αίτηση χρηματοδότησης, έχουμε το δικαίωμα να πάμε προς τα πίσω, να ελέγξουμε διοικητικά, εάν κάποιος έχει λάθος προηγούμενη δόση,
ή αλλιώς και προς τα μπροστά, δηλαδή στο μέλλον, ή να συμπεριλαμβάνει στο διοικητικό έλεγχο ως συνέχεια, είτε να αποκλειστεί από τη δράση. Δεν το λέω για να εκφοβήσω αυτό το κομμάτι, απλώς θα συμπιστώ την προσοχή να γίνει σωστή καταχώρηση, τίποτα παραπάνω. Πληροφορίες μεταφορικός-οδύναμο.gr πάνω δεξιά έχει τηλέφωνα. Έχει συχνές ερωτήσεις απαντήσεις. Εδώ πέρα είναι το τηλέφωνο της ΕΛΑΝΕΤ 216-200-1130-6 άτομα απαντάνε συνεχώς. Το info@elanet.gr επίσης το mail της δράσης απαντάνε συνεχώς. Το email το βλέπω και εγώ προσωπικά. Αυτά. Να ρωτήσω κάτι ειδικό. Αν ξέρετε. Όταν κάνει καταχώρηση ενό εξόδου, εκπίπτει από τα έσοδα τη επιχείρηση. Και σαν αξία και σαν ΦΠΑ. Το ΦΠΑ το αφήνουμε στην άκρη στην εταιρεία. Όταν όμω εγώ εισπράξω από το μεταφορικό ισοδύναμο, αυτό το έσοδο, εγώ θα πρέπει να το κάνω εγγραφή. Ξεχωριστή. Το έσοδο σαν έσοδο γίνεται εγγραφή, αλλά υπάρχει κάποιο πεδίο το οποίο το επιτρέπει να παραμείνει απρολόγητο. Ξέρω ότι είναι απρολόγητο, αλλά δεν πάει να θέλει μια εγγραφή, γιατί δεν πάει να είναι έσοδο της επιχείρησης. Είδαμε τώρα μια κουβέντα στην Πάτμη γι' αυτό και είπαν κάποιοι λογιστές που το έχουν ξανακάνει και υπάρχει και ειδικό πεδίο που είναι απρολόγητο, που το καταχωρούν λογιστικά και παραμένει απρολόγητο. Έχουμε και εμείς απευθύνει ερώτημα μέσα στην διαχειριστική αρχή για την ΑΔΕ να μας υποδείξει και εκείνη αν υπάρχει ακριβώς κάποιο πεδίο που μπορεί να μας το πει με ευθύνη, ας πούμε, που το ξέρω πρώτο χέρι, να μας το πει να το μεταφράσει. Πάντως, στις φορολογικές δηλώσεις που ανοίξαμε σήμερα επίσημα και έτσι και έκανα δύο, φαίνεται το ποσό. Ωραία. Φαίνεται. Σε ποιο πεδίο? Στο 781, στον κωδικό. Φαίνεται, το βάζει απολόγητο μεν, αλλά δεν πάει να είναι έσοδο για το απολόγητο. Έσοδο είναι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι να παραμείνει απολόγητο. Γιατί έσοδο είναι. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά είναι κάτι διαφορετικό στην επιχείρηση. Ότι ανεβάζει και καλά, ότι ανεβάζει και καλά το τζίρο. Εννοείται ως έσοδο. Απολόγητο. Συστηματικά πάντα πρέπει να γίνει εγγραφή. Αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, με την δεύτερη παρουσίαση για εσάς. Έχετε κάποια απορία, δημιουργήθηκε κάτι. Σαν κάτοικος. Αυτό το θέμα είναι όταν είναι φορολογική σας δήλωση στην Αθήνα ή αλλού και επειδή δουλεύετε εδώ, θέλετε να δικαιολογήσετε τα εισιτήρια. Η φορολογική δήλωση προς το παρόν γυναίκα, πράγμα το αυτοκίνητό μου, το έχω ασφαλισμένο πλέον με έδρα τα κύθρα που είναι και λιωμένα ασφάλιστα. Κάνα πρόβλημα. Η φορολογική μου δήλωση όμως είναι στην Αθήνα. Α. Θα την κάνω φέτος εδώ, μπορώ να την κάνω εδώ. Άμα αλλιώς στους δήλωσης άμα την κάνετε εδώ, βέβαια, θα φορτωθεί το εδώ και κατευθείαν το παίρνει σαν κάτοικος. Εάν για οποιοδήποτε λόγο επιλέξετε τελικά να το κάνει στην Αθήνα, θα δημιουργήσετε θα επιλέξετε ότι είστε από αυτό το προσωπικό που επτάκτως βρίσκεται για δουλειά. Βλέπω όμως ότι κάνει διάκριση μόνο στο ιατρικό και στο εκπαιδευτικό. Είναι για αστυνομία. Γενικότερα για τους δημόσιους υπαλλήλους που αναγκάζονται να δουλεύουν αποσπασμένα από το τόπο κατοικίας, ας πούμε το στήριο. Γιατί ουσιαστικά εσείς δεν μένετε εδώ, αλλά στην πράξη εδώ έχετε έρθει για τη δουλειά σας. Απευθύνεται σε αυτούς όμως. Εμένα πλέον η μόνη μου κατοικία εδώ και 1,5 χρόνο. Δηλαδή τώρα θα πάω μια φορολογικά. Επειδή δεν πρέπει να στείλει από το πληροφορία, το σύστημα που τάξε. Φορολογικά εννοώ, αν είστε, ότι είστε κάποιος εδώ. Εάν φορολογικά είστε και κάποιος εδώ, είστε κάποιος τελείως. Δεν κάνετε τίποτα. Και άλλη μια ερώτηση, κάτι την τελευταία αναφέραμε,
με την καμπή στην επιδότηση και το αεροπορικό εισιτήριο. Ναι. Το οποίο δεν θα είναι ανώτερο του... της χρηματοδότησης που προκύπτει από το δρομολόγιο Κύπρα Πειραιάς. Το δρομολόγιο του Κύπρου. Μάλιστα. Ναι. Δεν είναι ξέρω. Αλλά δεν έχει ξεκινήσει αυτό το... Όχι. Το αεροπορικό... Και δεν έχει καμπήσει με την... Ότι δράστηκε το μας είπανε σύντομα, μου γράψαν στο μήνυμα σύντομα. Τώρα για να δω λίγο. Κάποιος γύρωσε εδώ κάποια να έχουμε κάποια ερώτηση, κάτι. Όχι, αλλά θα μπει τουλάχιστον για κάποιους τομείς. Είναι σε διαβούλευση ακόμα. Εάν δεν έχουμε κύτταρα, έχουμε κορέμματα από την κύτταρα. Αν μιλάμε για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ότι δεν είναι ακόμα. Στα κύθυρα, από όπου και να φέρετε, όταν μεσολαβεί η θάλασσα, φέρετε χρηματοδότηση. Από όπου και να φέρετε. Απλά να συμπληρώσω και συγγνώμη κάτι που ρώτησα πριν και σα είπα για τι μεταφορικέ. Βέβαια δεν είναι και κάποιο εδώ. Αν έχουν έδρα τα κύθυρα, προφανώ μπορούν να βάλουν το όχημά του να επιδοτηθεί στον άβλο, γιατί νομίζω το είπατε πριν. Οι μεταφορικέ εταιρείε δεν είναι επιλέξιμε σε σαν κωδικό αριθμό δραστηριότητα. Ούτε το όχημά του. Ο κάθε ναι. Είναι κόκκινος. Δηλαδή, και 15 οχήματα να έχεις, δεν είσαι επιλέξιμο για τη δράση ή δραστηριότητα. Οπότε, σαν επιχείρηση δεν μπορεί να είναι. Σαν επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμο. Ναι, τώρα, μέχρι το καλοκαίρι θα έχει ξεκινήσει και η επιδότηση αεροπορικών εισιτήριων. Το ποσοστό του δρομολογίου Πειραιά Κύθυρα θα είναι το αεροπορικό, έτσι, όχι το ποσό. Το ποσό. Το ποσό. Το εξάρτητο, δεν είναι το ποσό. Όσο είναι το ποσό. Κοιτάξτε, αυτό το αυτοκολλητικό για Πειραιά, δεν ξέρω αν είναι με καμπίνε χωρίς, δεν διευκρινίζεται. Θα κάνετε λίγο υπομονή, γιατί τώρα υλοποιείται. Να δούμε πώς θα βγει. Συμβαίνει και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Ο ναύλος του πλοίου είναι σταθερός όλο τον χρόνο. Okay. Το αεροπορικό εισιτήριο κάποιες φορές μπορεί να είναι φθηνότερο από τα έχει προσφορές. Όταν προσφορές οι αεροπορικές εταιρείες, πολλές φορές μπορεί να ταξιδέψει με 20 και με κάτω από 20 ευρώ. Όχι, εκεί δεν το συζητάμε. Όχι, το σταθερό του εισιτηρίου του πλοίου θα μένει σταθερό ασχέτως τι παίζει. Δηλαδή, ό,τι πάει πάνω από το... Δικό σας, δικό σας. Η αρχή σήμερα, μέσα σε 12 ώρες, είναι πλούς διαγραφικές πτήσεις. Δηλαδή, όσο πλησιάζει την ώρα της πτήσης, όσο πλησιάζει... Δεν είναι έτσι, Γερμανάκη. Χθες το βράδυ είχε 52-54, αργότερα πήγε 62-54, σήμερα το βρήκε 56-54. Είναι πλούς διαγραφικές πτήσεις, είναι διαγράφικες. Ο υπολογιστής πώς ψάχνει. Όχι μόνο αυτό. Να ξέρετε και να βλέπετε υπόψη σας ότι σε εταιρείες όπως είναι η Λόγκος, εταιρείες όπως είναι η Ράια κλπ. Εάν μπαίνετε και ρωτάτε συνέχεια πόσο είναι, δημιουργεί τεχνική συζήτηση γιατί έχει ένα αλγόριθμο μέσα που βλέπει πόσο συγκρίνει το εισιτήριο. Δηλαδή, μπορεί να πει εσύ ο ίδιος μετά από μισή ώρα και πάει σε απόφαση την άλλη μέρα να βρει το ίδιο σήμερα. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πανεπιστημιακό. Είμαι πρόσωπος του Παιδευτικού με την κύριο Πειραιά, το λέω γιατί κάποιοι ήρθαν αργότερα. Κάναμε προσπάθεια σήμερα με τις καιρικές συνθήκες στις αντίξωες, προσπαθήσαμε όλοι. Πιστεύω ότι είχε κάποια επιτυχία όσο μπορούσαμε βέβαια. Θα ευχαριστήσω τον Δήμο και την κυρία Μελίνα Βαγγλίδου. Αν θέλετε να, κυρία Βαγγλίδου, αν θέλετε να πείτε και κάτι εσείς, τόσο αγώνα κάνατε να γίνει. Ο κύριος Στρατιώτης έφυγε, δεν μπορώ να το δούμε. Σας ευχαριστώ όλους εσείς να ξέρετε το βιντεοκτικό περιτύλιο είναι πάντα όσο μπορεί, έτσι, και ό,τι θέλετε, ας πούμε, είμαστε μαζί σας. Σε όπου υπάρχει η επικράτεια του περιτύλιου, τρέχουμε, κάνουμε. Είπε ο κύριος Αλμέρης εδώ, τώρα το γνώρισα, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια
την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας στα Μέγα, η οποία είναι τρεις σχολές που βγάζουν πιλότους, τους βραβεύσαμε και περίπου γίνουν 1.000 πιλότοι το χρόνο. Οι περισσότεροι είναι από τα Μιράτα και από εκεί, οι οποίοι προσφέρουν πάρα πολλά σωστά στις σχολές μας. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να στήσουμε πλάτη για την Ελλάδα μας, για την επιχείρηση, για όλα αυτά, γιατί εμείς είμαστε οι στιλοβάτες. Και ακόμη μια φορά σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ και πιστεύω να σε μια συνεργασία θα πούμε και άλλα πράγματα. Εμείς ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.